καταθέτης είναι επενδυτής. Το πέρασαν στην Ευρώπη, μας το φέραν στη Βουλή οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτή τη στιγμή ο κάθε καταθέτης έχει άμεσο κίνδυνο βάσει απόφαση του ECOFIN του καλοκαιριού του 2013 να κουρευτούν οι καταθέσεις του διότι θεωρείται συνυπεύθυνος για την αποτυχία εκπλήρωση των στόχων μιας τράπεζας μαζί με τους ομολογιούχους και μαζί με τους μετόχους της τράπεζας. Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έφεραν 44 δις μέτρα, άστα τα δάνεια που χρεώσαν. Μέτρα 44 δις και κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας 15 δις μέτρα. Από το 12 και μετά. Και όλο αυτό που έγινε τα τελευταία 5 χρόνια είχε έναν αντίκτυπο 58,5 δις μέτρα και 61 δις στο ΑΕΠ. Εμείς έρχομαι να συναχειριστούμε μαζί με την ανεργία και όλη αυτή τη ζημιά την επόμενη μέρα. Δεν συμφωνήσαμε στο μνημόνιο, συμφωνήσαμε να μην χρεοκοπήσουμε στις 20 Ιουλίου άτακτα και πάμε στη δραχμή και καταστραφεί η πατρίδα τελείως. Και την άλλη μέρα δεν έχουμε τράπεζες, εταιρείες και έχουμε 6 εκατομμύρια ανέργους και δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες για να το κάνουμε δραχμή. Δεν έχουμε τίποτα στις τράπεζες. Αυτό είναι η άτακτη χρεοκοπία. Δυστυχώς εκβιαστήκαμε, μας στήσανε μια ενέδρα δραχμής, δώσαμε σκληρή μάχη και καταφέραμε να κρατήσουμε την πατρίδα στα πόδια της. Εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε μια ομάδα συμπαγής, μικρή 13 άνθρωποι, ερχόμαστε όλοι από την αγορά, δεν έχουμε γεννηθεί πολιτικοί, έχουμε δουλέψει, ξέρουμε τα προβλήματα της αγοράς, της οικονομίας, ξέρουμε τι μπορεί να γίνει ο καθένας στον τομέα του και είμαστε εδώ για να υπογράψουμε ένα καινούργιο συμβόλαιο συνεργασίας με τον λαό. Δεν βλέπουμε συνεργασία κομμάτων. Πρέπει να συνεργαστούμε με τον λαό, με τον επιχειρηματία, με τον άνεργο, με τον οποιονδήποτε δουλεύει και θέλει να παράξει σε αυτή την πατρίδα, είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά. Πρέπει να υπογράψουμε ένα καινούργιο συμβόλαιο. Δεν μπορούμε πια να υποσχόμαστε την κουρτίνα 3 που λέγαμε παλιά και να μας βγαίνει ένα ζόγκ. Αυτό το ζόγκ του ελληνικού δημοσίου που εγώ το βλέπω, αν θέλετε, 7 μήνες σαν νέος βουλευτής, ναι, με έχει κάνει εχθρό του σε προσωπικό επίπεδο. Δεν μπορεί να λυθεί σχεδόν τίποτα σε αυτό το πολυδέδαλο σύστημα. Αυτό το σύστημα θα το λύσουμε και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας βάλει πολύ δυνατά πάλι στην Βουλή, θα είμαστε χρήσιμοι και θα δουλέψουμε για αυτόν. Μάλιστα.